Είστε έτοιμοι? Κάμερας. Είμαστε OK? Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Σάντος με ένα σχόλιο εκ μέρους του προπονητή μας για τον αγώνα που μόλις τελείωσε. É um jogo em que entramos bem, entramos num bem no jogo. 15 minutos, diria que quase perfeitos. Perfeitos não, mas grande intensidade de jogo, não permitindo que a equipa do Liechtenstein fizesse o que quer que fosse, nem pensar. E com muita dinâmica ofensiva, quando ganhávamos a posse de bola, com bons overlaps, fizemos um golo. E podíamos nesse período ter feito outro. E depois, a partir daí, voltámos outra vez a um futebol de encostado. E acabou por depois ser um jogo sem grande interesse, espaços aqui ou acolá com algum interesse, mas foi pena que não tivéssemos continuado a exibição dos primeiros 15 minutos, porque na realidade durante esse período fizemos aquilo que eu acho que devemos fazer. De qualquer maneira, obviamente fomos os justos vencedores, isso é claro, mas pronto, em termos de jogo isto, e depois naturalmente o sabor é alguma frustração, porque acabamos em segundo lugar. E, portanto, vamos ter que jogar o play-off. Confiança naquilo que vai ser o play-off e naquilo que é o apuramento para o Campeonato do Mundo do Brasil. Eu confio um absoluto nos meus jogadores, mas naturalmente neste momento é algum desapontamento da nossa parte. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι στα πρώτα 15 λεπτά πήγαμε αρκετά καλά. Έτσι όπως ακριβώς θέλαμε να δούμε την ομάδα, δηλαδή φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ζητάμε. Δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ πιεστικοί στην αμυντική μας διαδικασία, δεν επιτρέπαμε δηλαδή στον αντίπαλο να κυκλοφορήσει την μπάλα, τον αναγκάζαμε να κάνει πάρα πολλά λάθη. Στην επιθετική μας διαδικασία επίσης προσπαθούσαμε να βγάλουμε αρκετούς επιθετικούς συνδυασμούς δημιουργώντας κάποια τρίγωνα και έτσι καλώς και από αυτό προήλθε το πρώτο γκολ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να πετύχουμε και κάποιο άλλο τέρμα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δυστυχώς όμως από εκεί και πέρα, μετά από περίπου αυτά τα 15 λεπτά, ξαναγυρίσαμε πάλι σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι κάπως στατικό, χωρίς πάρα πολλές κινήσεις εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Και αυτό επέτρεψε στην ομάδα του Liechtenstein να ισορροπήσει με το παιχνίδι, χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο. Νομίζω δηλαδή ότι σε τελική ανάλυση είμαστε σίγουρα δίκαιοι νικητές αυτού του παιχνιδιού. Απλώς είναι λίγο κρίμα το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να είχαμε παραπάνω καλά διαστήματα και δυστυχώς σε κάποια νεκρά, ας το πούμε έτσι, χρονικά διαστήματα, το παιχνίδι κάπως ανέχασε το ενδιαφέρον του, και αυτό γιατί εμείς δεν συνεχίσαμε τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο και ξεκινήσαμε. Είναι μια νίκη η οποία δυστυχώς μας αφήνει στην δεύτερη θέση και μας βάζει στην διαδικασία του μπαράζ. Οπότε σίγουρα η τελική γεύση η οποία μένει για μας είναι σχετικά πικρή, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει μόνο για σήμερα. Εμείς από αύριο θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την διαδικασία των μπαράζ. Και από την δικά μου πλευρά, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος και έχω μεγάλη πίστη στις δυνατότητες και στην προσπάθεια και στο πάθος των παιχτών μου, ότι θα μπορέσουμε εμείς από πλέον από αυτήν την διαδικασία, από τη διαδικασία των μπαράζ, να πάρουμε την πρόκληση στο Μουντιάλ της Ja, also das war ein Kommentar zum Spiel. Was das Spiel betrifft, waren die ersten 15 Minuten sehr gut für die griechische Mannschaft. Vor allem hat die Mannschaft ein gutes Abwehrspiel gezeigt. Auch offensiv war die Mannschaft gut, vor allem was das kreative Spiel betrifft. In diesem Zeitraum könnte die Mannschaft ein Tor schießen, aber es hat nicht gelungen und danach hat die Mannschaft eher statisch gespielt. Und das war schade, dass die Mannschaft nicht im gesamten Spiel gut gespielt hat. Wir sind jetzt Zweite, hat er gemeint, aber die Mannschaft soll sich nicht enttäuschen, sonst weiter versuchen zu qualifizieren. Πώς είδε την ομάδα του Liechtenstein, γνώριζε, επειδή σε κάποια σημεία φάνηκε να κάνει κάποιες προσπάθειες και να παίζει επιθετικά. Το περίμενε αυτό από την ομάδα? O Liechtenstein fez aquilo que a Grécia permitiu que fizesse. Períodos em que não fez nada, fez muito pouco porque a Grécia não permitiu, e períodos em que a Grécia permitiu e que a equipa do Liechtenstein conseguiu jogar. Νομίζω ότι το Liechtenstein απλώς
Οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε κάποια διαστήματα στα οποία δεν ήταν καθόλου καλή, δηλαδή οποτεδήποτε η Ελλάδα ουσιαστικά τη επέτρεπε τη ομάδα του Λιχτενστάιν να παίξει, το έκανε και το έκανε δημιουργώντας αυτές τις μικροευκαιρίες που είπατε. Οποτεδήποτε η ελληνική ομάδα δεν επέτρεπε στην ομάδα του Λιχτενστάιν να παίξει, δεν μπορούσε πραγματικά να κάνει τίποτα. Αλλά το σίγουρο, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα σε εξέλιξη, μια ομάδα που βελτιώνεται με τον καιρό. Also er glaubt, dass die Mannschaft von Liechtenstein Chancen gehabt hat, als die griechische Mannschaft es erlaubt hat. Sonst würde Liechtenstein keine Chancen haben. Aber wie er auch letztes Mal gemeint hat, handelt es sich um eine gute Mannschaft, die sich weiterentwickelt. Ενημερωνόταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα με τα Βοσνία. Νομίζω ότι δεν χρειάζονταν καν να ενημερωθώ, μόνο και μόνο από τις αντιδράσεις του κόσμου καταλάβαινες ότι σε ποια φάση πήγαινε καλά το άλλο μάτς και σε ποια φάση δεν πήγαινε. Also das hat er von der Reaktion des Publikums mitgekriegt. Als das Publikum froh war, wusste er, dass das Spiel in Bosnien, von Bosnien gut geht. Als das Publikum enttäuscht war, wusste er, dass es nicht gut für die griechische Mannschaft läuft. Πώς ήταν η ψυχολογία της ομάδας στα αποδυτήρια, ήταν δυνατόν να τις ανυψώσει το ηθικό ή όχι? Πότε, στην αρχή? Τώρα. Α, τώρα. Για να πω ακόμη καιρό, εγώ δεν του μανέρου. Naturalmente, vamos dizer os outros. Queríamos ir direto ao Brasil, vamos ter que jogar o play-off, mas amanhã passa, naturalmente, e vamos concentrar naquilo que temos que fazer, que é estar no Brasil, e isso passa por trabalharmos agora os jogos que vêm aí. Σίγουρα υπάρχει μια κάποια δόση, όπως είπαμε και πιο πριν, μια πίκρα, μια θλίψη, μια απογοήτευση, γιατί όλοι μας πιστεύουμε μέχρι τώρα ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε απευθείας στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Πλέον αυτό δεν έγινε και πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να περάσουμε από την διαδικασία των περάσεων, πράγμα το οποίο πιστεύω τελικά θα γίνει. Natürlich waren Sie enttäuscht, dass Sie nicht direkt qualifiziert worden sind, aber Sie werden weiter versuchen, sich zu qualifizieren. Und jetzt werde ich nicht mehr übersetzen. Wenn Sie nach der Pressekonferenz Fragen haben, dann kann ich ja, für Sie. Έχετε ερωτήσεις εκ μέρους των ελληνικών media? Υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακαλώ. Estamos a falar em jogos. Eu conto sempre com o Caragunes. Agora estamos a falar em jogos diferentes. Este é um jogo contra um determinado tipo de equipa. Os jogos da barragem nem sei ainda contra quem são. Depois, na altura, veremos o que é melhor para a equipa. Σίγουρα το Καραγκούνι τον υπολογίζουμε. Εννοείται αυτό. Σήμερα αγωνίστηκε απέναντι στην ομάδα του Λιχτενστάιν. Σίγουρα ήταν καλή απόδοσή του. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι και να γίνει, ό,τι είναι να γίνει μάλλον στο μέλλον, δηλαδή στα παράζ, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, σε ποια κατάσταση θα είναι, ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. A minha opinião é aquela que eu tenho transmitido aos jogadores, é que quando jogamos coletivamente e quando a equipa está coletivamente bem em campo, obviamente que consegue jogar bem. Quando a equipa passa a jogar, é um futebol muito individualizado e muito para o lado e para o lado e para o lado, é ok, a partir daí a equipa, o adversário começa a jogar o adversário, obriga-nos nós a correr e a gente perde qualidade. E a minha και την έχω μεταδώσει και αυτές τους ποδοσφαιριστές, είναι ότι όσο πιο πολύ ομαδικά προσπαθούμε να παίξουμε, όσο πιο πολύ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους συνδυασμούς στους οποίους δουλεύουμε στις προπονήσεις, όσο πιο πολύ προσπαθούμε να έχουμε μια κίνηση και μια δυναμική στο παιχνίδι μας, τόσο περισσότερο καλά πράγματα που καταφέρουμε και κάνουμε. Όταν από την άλλη όμως
Περνάμε σε πάρα πολλές ατομικές ενέργειες, περνάμε σε πάρα πολύ μεγάλη στατικότητα και όχι κινητικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα σε εμάς στον επιθετικό μας τομέα, κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεται μετά ο αντίπαλος και έχοντας την κατοχή μας κάνει να τρέχουμε πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο σίγουρα μετά επηρεάζει και το επιθετικό. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Que tem nos últimos tempos, parece que está um pouco pressionado demais, se calhar, para fazer alguns golos, porque estamos a ver que aqui na equipa nacional tem muitas boas oportunidades para marcar e não marca. E se estamos a pensar de tratar esse jogador com uma maneira específica, em termos de sua psicologia, falar com ele? Mas eu já não o vejo, eu já fui embora. Que não, esse é o meu problema. Pleon de Borato, cara. Eu tenho o Pleon. Eu já estou embora. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Eu não tenho os jogadores, eu só vou ter os jogadores daqui a um mês. Isso gostava eu. Isso gostava eu. Que isso é o trabalho do treinador, mas eu não posso fazer esse trabalho. Porque eu só vou os ver daqui a 3 semanas. E esta, obviamente, é uma das dificuldades que eu sinto. Que esta é a minha das escolhas que eu sinto. Porque obviamente que a terça-feira, a quarta, tínhamos que falar sobre aquilo que fizemos e que não fizemos e o que é que devemos fazer. Mas eles vão-se embora daqui a um mês, vou falar com o jogador daqui a um mês. Γιατί σίγουρα τώρα, παράδειγμα του χάρη, αν μπορούσα να το κάνω αυτό, τώρα την Τρίτη, την Τετάρτη θα μίλαγα και με τον ίδιο υποδοσφαιριστή και στο γήπεδο θα μπορούσαμε να δούμε ποια πράγματα πήγαν καλά, ποια πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Αλλά τώρα, όταν θα ξανέρθω από το υποδοσφαιριστή σε ένα μήνα. Δεν νομίζω να το μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Se calhar ele vai fazer um ou dois gols no Olympiacos, faz mais 2 ou 3 gols. Quando chegar aqui, se eu for falar com ele, ele não entende o que é que eu vou dizer. Δηλαδή, μπορεί παράδειγμα τώρα να φέρει πάλι στον Ολυμπιακό, να συνεχίσει να σκοράρει κατά ρηπάς όπως συνεχίζει και κάνει. Και όταν θα ξαναμαζευτούμε σαν εθνική ομάδα, τι να πάω να του πω, γιατί δεν βάζει γκολ. Essa é a grande dificuldade do trabalho do selecionador. Mas pronto, sabemos que é assim. Agora, quando juntarmos para o jogo da barragem, vamos que nos concentrar todos, não é o Mitroglou ou outro qualquer, é todos nós. Temos que nos preparar psicologicamente muito fortes para estarmos muito fortes nesses dois jogos. Isso é que é importante, mas tem que ser a equipa no seu conjunto. Αλλά το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Αυτή την δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Και σε κάθε περίπτωση τώρα, όταν θα έρθουν τα μπαράζ, θα πρέπει να είμαστε όλοι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να συγκεντρωθούμε απόλυτα σε αυτόν τον στόχο, όχι μόνο ο Μίτρογλου, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές, να μπορέσουμε να δώσουμε όλοι μας το καλύτερο μας σε αυτό, για να μπορέσουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια πολύ μεγάλης έντασης, να το καλύτερο μας σε αυτό και με αυτόν τον τρόπο να πανηγυρίσουμε την κουβέντα. Qual é a sua equipa de preferência? Nem sei quem são as equipas ainda. Ακόμα δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι ομάδες, οπότε θα περιμένουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Vamos esperar, depois vamos analisar, depois do sorteio vamos analisar bem o adversário, vamos ver tudo aquilo que o adversário tem e faz e vamos nos preparar para esses dois jogos, isso é que é importante, eu acho que é isso que devemos fazer. Θα μελετήσουμε λοιπόν τον αντίπαλο, θα δούμε τι κάνει, τι έχει κάθε θετικό, τι μπορούμε να χτυπήσουμε, θα προετοιμαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Como eu digo, obviamente que há neste momento uma sensação de desilusão, mas é preciso também, por outro lado, realçar que a equipa fez 25 pontos. Γιατί σίγουρα, ναι, μεν από τη μία, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δόση απογοήτευση, μια πίκρα για το γεγονός ότι βγήκαμε δεύτερη, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ή να μειώνουμε το γεγονός ότι σε αυτή την προκριματική φάση καταφέραμε και κάναμε 25 βαθμούς. É verdade que em termos da qualidade do jogo não podemos dizer que fizemos muito bem e não fizemos, é verdade que não fizemos. Mas em termos de pontuação fizemos uma prova excelente, muito boa. Não sei se alguma equipa fez tantos pontos. O ano passado fizemos 24. Καταφέραν να κάνουν αυτό το βαθμολογική συγκομιδή και είδαν παράδειγμα ότι η ίδια ομάδα κατάφερε και έκανε 24 βαθμούς πριν από 2 χρόνια.
estivéssemos a falar do apuramento para o Campeonato da Europa, estávamos aqui todos contentes, porque a Grécia tinha sido apurada na mesma, não é? E eu te paradeiro, Gustavo, e aí, não me liga a minha proclamatique face mundial, para a minha proclamatique face europeia, e agora estou a pedir grisa, porque temos a caldeira de terceiro. Agora, é verdade que não, e como eu disse, temos que realçar essa parte, 25 pontos, e temos que moralizar os jogadores a partir daí. Eu acho que isso é que é importante. E depois o resto, a Bósnia teve mérito, seguramente. Temos que dar também o mérito à equipa da Bósnia, que conseguiu também ela própria fazer ainda melhor do que nós. Οπότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό να το υποτιμήσουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει δηλαδή να υποτιμήσουμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών που καταφέραν και κάναν αυτή την πάρα πολύ καλή από πλευρά τη βαθμολογική συγκομιδή διαδικασία στην προγραμματική φάση. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να δώσουμε και στους, να αποδώσουμε μόνο στους Βόσνιους τα εύσημα, διότι και αυτοί καταφέρανε και φτάσανε σε αυτή την βαθμολογική συγκομιδή και τελικά κάποιοι άλλοι παράμετροι είναι που μετρήσανε για να πάρει αυτή την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.